Ο 39 ετών Ρουμάνος που συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να διαρρήξει μπειραρία στην Πάφο είναι το πρόσωπο που αναζητούσε η αστυνομία από τις 17 του περασμένου Γενάρη για υπόθεση βιασμού Βρετανίδας 78 ετών. Τον αλλοδαπό κατόρθωσαν να συλλάβουν τα ξημερώματα πατέρας και γιος από τη Βρετανία που διατηρούν μπειραρία στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων στην Πάφο. Διαμένουν σε διαμέρισμα πάνω από την πειραρία και μόλις άκουσαν θόρυβο έσπευσαν κάτω όπου είδαν τον ύποπτο να προσπαθεί να ανοίξει την ταμιακή μηχανή. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και μετά από πάλι κατόρθωσαν να συλλάβουν τον φερόμενο διαρρήκτη. Και τα τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο. Το πρωί ο Ρουμάνος οδηγήθηκε στο δικαστήριο ως ύποπτος για το βιασμό της Βρετανίδας και για τη διάρρηξη και διατάχθηκε η κράτησή του για 8 ημέρες. Χθες το απόγευμα εξάλλου, τρεις αλλοδαποί εισήλθαν σε μίνι μάρκετ στην Αγία Νάπα και υπό την απειλή μαχαιριού πήραν από την ταμιακή μηχανή ποσό 300 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση τρεις πάλι αλλοδαποί φέρονται να έκλεψαν την τσάντα νεαρής αλλοδαπής που περπατούσε στο δρόμο στο παραλίμνη. Η τσάντα περιείχε ποσό 50 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα της παραπονούμενης.